Ό,τι δώσεις θα το πάρεις πίσω από τη θάλασσα. Γιατί είναι δίκαια. It's my life. I like to be on the sea all the time. Όπως και να είναι, τα πείσαμε τη θάλασσα. Κάθε πρωί που σηκωνούμαστε, βλέπουμε να δούμε τη θάλασσα. Ήταν η αγάπη μας, ήταν μια δεύτερη πηγή ζωής. After some time I spent at home, I started to miss by sea. Because it captured me. Το πέλαγος είναι ανεξαρτησία, είναι η απεραντοσύνη, είναι η δυνατότητα του να σκέφτεσαι ελεύθερα. Άμα δεν την αγαπάς, δεν γίνεσαι ποτέ ναυτικό. Όλο τον κόσμο γύρισε. Όλη η ζωή του ήταν στη θάλασσα. Η ναυτιλία είναι τρόπος ζωής για τους Έλληνες. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό από το να έχεις αυτή τη θάλασσα γύρω σου. Και να ξέρεις ότι μπορεί να την αξιοποιήσεις. Όχι μόνο για να ζήσεις, αλλά και να διακριθείς. Είμαστε στο κυροβόλιο των Αγίων Θεοδόρων και σε λίγες ώρες θα ξεκινήσουμε την εκφόρτωση. Πήγαμε δίπλα στην Αλεξάνδρεια, στην Τίκερη, λέγεται το λιμάνι. Πήραμε πάλι το φορτίο. Η πηγή είναι το port of Busan, South Korea. It's after the Yangshan, China. Βενεζουέλα, Σάντο Ντομίγκο. Σιέτο, Βανκούβερ, Ναχότκα, Βιμπάνκερν και Ναχότκα. Αίγυπτο στο Σουέζ, Σιγκαπούρη, Πορτ Κελάνγκ στη Μαλαισία. Πήγαμε στην Τουρκία, πάμε στη Μαύρη Θάλασσα. Port Kilang, Suez Channel, πάμε το Βόσπορο και τα Δαρδανέλα, Ιταλία, Μπαρσελόνα, Νησία, Πειραιά. Περί το 1860 ξεκινάει η σταδιακή επικράτηση του ατμού στις θαλάσσιες μεταφορές. Μέχρι εκείνη την εποχή, οι Έλληνες ασχολούνταν αποκλειστικά με την ιστιοπλοεία.
Η πρόκληση ήταν μεγάλη. Όμως δεν εμπόδισε τους Έλληνες καραβοκύριδες να συνεχίζουν τις προσπάθειες για να περάσουν από τα εστία στον ατμό. Στις επόμενες δεκαετίες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα αξιόλογο στόλο, ο οποίος στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν στην 11η θέση παγκοσμίως και συμπεριλάμβανε ένα μεγάλο αριθμό νεότευτων πλοίων. Οι πόλεμοι όμως της εποχής δημιούργησαν νέα δεδομένα και ως αποτέλεσμα προκλήθηκε η ανάγκη σύστασης ενός σωματείου για να προασπίσει τα συμφέροντα του εφοπλισμού και της ναυτιλίας κατ' επέκταση. Έτσι, το 1916 ιδρύθηκε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Ατυχώς όμως, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν καταστροφικός. Στη διάρκεια του χάθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού στόλου. Με τα πολεμικά, η ναυτιλία ανασυγκροτήθηκε εκ των πραγμάτων από κέντρα του εξωτερικού, ιδιαίτερα το Λονδίνο. Παρόλα αυτά, προσέφερε πολλά στην Ελλάδα και στην ελληνική υπόθεση μέχρι το 1939, οπότε άλλος ένας πόλεμος, ο δεύτερος, είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί το 75% του ελληνικού στόλου και ακόμα χειρότερα, πολλοί Έλληνες ναυτικοί. Η ύψωση της Βάστικας το 1941 στην Ακρόπολη δεν σήμανε το τέλος της ελληνικής επικράτειας. Η ελληνική επικράτεια ήταν τα εμπορικά πλοία που ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο με υψωμένη την ελληνική σημαία στη διάρκεια του πολέμου. Ο αποδεκατισμός της ναυτιλίας δεν επτώησε τους Έλληνες εφοπλιστές. Αμέσως μετά το τέλος του πολέμου και ενώ η χώρα μαστίζονταν από τον εμφύλιο, επιχείρησαν για μια ακόμα φορά την ανασυγκρότησή τους από το εξωτερικό με δικές τους προσπάθειες, με μία και μοναδική εξαίρεση. Τα 100 Liberty, τα οποία αγόρασαν οι Έλληνες εφοπλιστές με την εγγύηση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως ζήτησαν οι πολιτές Αμερικανοί. Αυτά τα θρηλυκά πλοία προσέφεραν πολλές θέσεις εργασίας σε Έλληνες ναυτικούς που διαφορετικά θα είχαν υποχρεωθεί να μεταναστεύσουν. Αυτό που χαρακτηρίζει τη μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων στη μεταπολεμική ναυτιλία είναι οι επενδύσεις που έκαναν στα δεξαμενόπλοια. Έχτισαν περίπου 260 πλοία μέσα σε 10-12 χρόνια και έχουν φτάσει σήμερα να μεταφέρουν περίπου το 1/4 των πετρελαίων που διακινούνται διαθαλάσσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η επιδόση των Ελλήνων στις ναυπηγήσεις. Οι ελληνικές παραγγελίες στη δεκαετία του 50 στα γερμανικά ναυπηγεία υπήρξαν καταλυτικές για την ανάπτυξή τους και κατ' επέκταση για την ίδια την οικονομία της Δυτικής Γερμανίας. Εξαιρετικά σημαντική επίσης υπήρξε και παραμένει η συνεισφορά των Ελλήνων εφοπλιστών στις ναυπηγικές βιομηχανίες της ΑΠΟ Ανατολής. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, από το 1952 μέχρι σήμερα, οι Έλληνες παραλαμβάνουν κατά μέσον όρο ένα πλοίο κάθε 13 ημέρες. Ο ελληνικός στόλος σήμερα, ο ελληνόκτος στόλος, πέρα από την τεράστια συνεισφορά του στην παγκόσμια οικονομία, είναι από τους πιο σύγχρονους, τους πλέον ασφαλείς, τους φιλικότερους προς το περιβάλλον στόλους. Αυτό το έργο έγινε με την αξία και τον κόπο των Ελλήνων εφοπλιστών χωρίς κρατική επιδότηση. Είναι η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο η οποία με δική της πρωτοβουλία ίδρυσε το 1982 την πρωτοποριακή περιβαλλοντική οργάνωση ΧΕΛΜΕΠΑ, ένα όρεμα του εφοπλιστή Γιώργου Πύλη Βανού, το οποίο υλοποιήθηκε με την ομόθυμη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Η πολιτεία ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα της εκπαίδευσης μόλις το 1950-51. Οι ναυτικές σχολές ιδρύθηκαν δε και λειτουργήσαν επί σειρά ετών
με πόρους οι οποίοι προήλθαν από κεφάλαια του εφοπλισμού. Η εξύψωση του ρόλου της ναυτικής εκπαίδευσης συνιστά τη μεγάλη πρόκληση για την ναυτιλία μας στον 21ο αιώνα. Όταν φεύγεις στο πρώτο σου ταξίδι, βγαίνεις από το λιμάνι και λες «Χάλσα χέρι, μέση τη μόνη, δεξιά τη μόνη». Εκείνη την ώρα είναι η πρώτη σου πλοιαρχία. Από μικρή ήθελα να γίνω ναυτικός. Σαν να με φωνάζουν η καπταφυλιό, η καπετάνισσα. Sometimes internally not so calm, but I have to show the people the captain must be always calm. Το αντιλαμβάνεσαι στο μέγιστο βαθμό όταν καπετανεύσεις. Εκεί είσαι εσύ και ο Θεός, κανένας άλλος. Εκεί αισθάνεσαι όλο το βάρος του σώμους. Εγώ δεν κοιμόμουν στο κρεβάτι μου. Εγύρισα. Μέχρι τις 12 τη νύχτα ήμουν πάντα τσικωμένος. Μετά, στη 1-2, μπορούσαν να με δουν πάνω στη γέφυρα. Πάντα είχα τρελά με τα πλοία. Μ' αρέσει να ταξιδεύω. Νιώθω πολύ γεμάτη, ευτυχισμένη. Ακόμη θυμάμαι το πώς ένιωσα όταν ανέβηκα την ανεμόσκαλα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Είναι μοναδικό. Είναι παραστάσεις οποίες δεν είναι εύκολο να τις ζήσεις στεριανώς. Το πιο μεγάλο μου μπάρκο ήταν 3 χρόνια, 3,5. Αφού το παιδί μου, η παιδί της μάνας του, ο μπαμπάς μου ψηλός είναι, κοντός είναι, δεν τον εγνώριζω. Και έβγαλα μια φωτογραφία στη γέφυρα με έναν αθυποπλίαρχο και της την έστειλα. Λέει, βρε, σε Λιονίδα, να ο πατέρας σου. Λέει, μα εγώ θέλω να είναι ο ψηλός ο πατέρας μου. Το επάγγελμα του ναυτικού έχει γίνει πιο εύκολο σε σχέση με παλαιότερα. Έχεις το ίντερνετ, on board. Σε κάθε λιμάνι μπορείς να πάρεις κάποια κάρτα να μιλήσεις με το σπίτι σου.
Και πλέον τα κοντράτα των ναυτικών είναι 4 με 6 μήνες. Γνωρίζω όλο τον κόσμο. Νοοτροπίες, σκέψεις. Μιλάω με το παιδί μου και να ταξιδεύει το πλοίο, εγώ θα πάρω κάθε μέρα τηλέφωνο. Όταν μιλήσω μαζί τους, νιώθω ότι είμαι δυνατός. Ταξίδευε και εκείνος, καραβομαραγκός και μετά. Ο πατέρας μου είναι και αυτός πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, ακόμα εν ενεργεία. Είχα παππούδες ναυτικούς. Όταν ήμουν μικρός, με τις περιγραφές, με τις ιστορίες, μου δημιούργησε μια αγάπη για τη θάλασσα. Έτσι ξεκίνησε. Όλα έχουν να κάνουν οικογενειακά. Ο πατέρας μου και αυτός πλοίαρχος. Οι γονείς μου όλοι, η απέναντική οικογένεια. Είμαστε θαλασσινή οικογένεια. Πατέρα μου είχε ένα καϊκάκι και ταξίδευε σχεδόν στην Τουρκία. Ο πατέρα μου ήταν αξιωματικός ο 22 και άρχισε για εκείνο στα κανάλι. Έβλεπα αυτά που μου έλεγε ο πατέρα μου και μ' αρέσαν. I worked with the Greek ship owners for many, many years and one thing I realized always here is the love for the sea. And that goes back generations. But it also means that you are able to attract very good people to the industry. So the quality of the people is probably better than anywhere else in the world. They're very sharp, they're very pleasant, they're very demanding, and they love shipping, and they love what they are doing. And if it doesn't work as they want it to work, they nearly get sick.
Η φιλοσοφία της ενώσεως Ελλήνων εφοπλιστών είναι ο ελεύθερος και θεμητός ανταγωνισμός. Ο εφοπλισμός δεν ζητά να επιβαρύνει με τίποτα την πατρίδα του. Θέλει μόνο να έχει ελεύθερα τα χέρια για να φέρει στον τόπο τον πλούτο και την ευημερία που αναζητά στην υπερπόντια και σκληρή προσπάθειά του. Ονομάζομαι Γιώργος Φουστάνος. Είμαι Ζώνοφ Ανδρέη. Ηλίος Δημήτρης. Γιάννης Καρατόλιος. Βασίλης Κολοβός. Λέγομαι Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. My name is Maxim. Γιάννης Ραγωγιανόπουλος. My name is Idi Radja Pamis. Γιώργος Κούνοπας του Νικολάου. My name is Gibinyan Vage. Ονομάζομαι Σωτηράκης Γεώργιος. My name is Henrik Madsen. Σεργέη Γκαϊνταμπούρα. Γιώργης Πανολιός. Άβησε Μπανθολιμχάλη. Φαρίτ Μασουρδιούμα. Κακούρης Γιώργος. Λέγομαι Μπακάλη Κατερίνη Άννα. Τρίφων Κέντρος. Γεννηθή του 1912. Ναύτης Ναυτοσύνη. Είναι κάτι που δεν διδάσκεται. Αυτός ο σεβασμός, η αγάπη, ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που έχει ταχθεί, αυτό που έχει υποσχεθεί να κάνει. Ναυτοσύνη σημαίνει ζωή. Αν μπορείς να είσαι ναυτικός, μπορείς και να ζεις. Ο Έλλην είναι πολύ καπάτσος που ακολουθεί τη δουλειά του στη θάλασσα και την έχει αγαπήσει, το αισθάνεται μέσα του και συνεχίζει και συνεχίζει. Και αυτό είναι το μεγαλείο, ότι η θάλασσα τον βοηθεί. Ακόμα και από την αρχαία Ελλάδα, οι Έλληνες ήταν οι καλύτεροι καλαβοκύριδες, γιατί είχαν αυτό το πλεονέκτημα, να ζουν έξω στον ήλιο, να βλέπουν τη θάλασσα και το μυαλό τους να λέει τι να υπάρχει άραγε πίσω από αυτή την ξέρα, πίσω από αυτό το βράχο, ας πάμε να δούμε. Αυτή η περιέργεια προς το άγνωστο είναι νομίζω αυτό που τους βοήθησε, το ελεύθερο μυαλό και η αγάπη για τη δουλειά. Από μικρά παιδιά, στο πετσί μας η θάλασσα. Άμα θα κόψει τη φλέβα, αλάτι θα έχει. Η φλέβα μας. Και άξανα γεννιόμουνα, πάλι ναυτικός θα γινόμουνα.